Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 1 Αυγούστου του 2024. Καλό μήνα εύχομαι σε όλους. Βροχερός μήνας να έρθει και ακόμα και η δροσιά που πέφτει τη νύχτα καλοδεχούμενη είναι, γιατί μου είπαν στη Μακεδονία ότι τη νύχτα, σήμερα το πρωί όλα ήταν σαν να είχε βρέξει από τη δροσιά. Και αυτή είναι καλή γιατί τα δέντρα, ιδιαίτερα οι ελές, παίρνουν υγρασία από τα φύλλα. Πιο εύκολα από ό,τι από τις ρίζες. Οπότε στην αναβροχιά λέγανε καλό είναι και το χαλάζι. Εγώ λέω στην αναβροχιά καλή είναι και η δροσιά που πέφτει τη νύχτα. Ο Νίκος από τη Ρόδο νομίζω μου έστειλε ένα μήνυμα για τα βακούφικα. Νίκος, το σημείο που μου έστειλες, λες το βακούφι είναι οθωμανικό χαράτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Τα βακούφικα κτήματα είναι κτήματα που ανήκουν σε ιδρύματα, θρησκευτικά ιδρύματα, είτε στην Ελλάδα, είτε στα Δωδεκάνησα, είτε στη Θράκη, είτε και στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει αυτό το ζήτημα. Τώρα, το τι ακριβώς σημαίνει και ποιο είναι το ακριβές ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν γνωρίζω. Πάντως αυτά τα ακίνητα που ανήκουν σε ιδρύματα γνωρίζω ότι τα διαχειρίζονται επιτροπές και το πώς συγκροτούνται αυτές οι επιτροπές ρυθμίζονται με διοικητικές πράξεις. Αυτά έχω να πω. Αν έχεις κάτι πιο, γιατί μου μιλάς για έναν πολιτικό μηχανικό που το ξέρει το θέμα, αν έχεις κάτι πιο συγκεκριμένο στείλε μου για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πάντως δεν είναι οθωμανικά χαράτσια που λες. Βακούφι σημαίνει ίδρυμα και αντίστοιχο καθεστώς υπάρχει και στην Κωνσταντινούπολη με τις περιουσίες που ανήκουν σε ελληνικά ιδρύματα που σχετίζονται με το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκεί, εδώ με τα τοπικά τεμένη, τα μουσουλμανικά τεμένη. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την κατάσταση που έχει προκύψει μετά. Δεν είναι ένα γεγονός, δύο γεγονότα είναι. Το ένα είναι με την αεροπορική επίθεση που έγινε, πυραυλική επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε ο Σούκρ, ο επιτελάρχης ας πούμε της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, στη Βηρυτό έγινε αυτό, νομίζω στην Ανατολική Βηρυτό. Σκοτώθηκε λοιπόν ο νούμερο ένα τη στρατιωτική φτέρυγα τη Χεζμπολάχ από το Ισραήλ και μάλιστα το Ισραήλ αυτό το δέχεται, γιατί για το Χανίγια δεν είπαν τίποτα ακόμα. Και μόλις λίγες ώρες μετά σκοτώθηκε ο Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της πολιτικής γραμματείας της Χαμάς, δηλαδή ο πολιτικός αρχηγός της Χαμάς, γιατί υπάρχει και η στρατιωτική πτέρυγα της οποίας επικεφαλής θεωρείται ο Γιαγιά Σινουάρ. Λοιπόν, άρα αυτά τα δύο γεγονότα από μόνα τους πρέπει να τα αναλύσουμε. Δηλαδή, ο Νετανιάχου, θα δείτε παρακάτω, είπε ότι ο Σούκρ ήταν ο υπεύθυνος για το θάνατο των 12 παιδιών στο κατεχόμενα υψώματα του Γκολάν, στα υψίπεδα του Γκολάν. Και έτσι δικαιολόγησε και την τιμωρία του. Τώρα, αυτό, αν εξετάσουμε μεμονωμένα αυτό το περιστατικό, είναι λογικό να περιμένουμε την αντίδραση της Χεζμπολάχ. Ποια θα είναι η αντίδραση? Θα είναι αντανακλαστική ή θα έχει στρατηγικό χαρακτήρα? Θα πάει πέρα από τις απαντήσεις που έδινε μέχρι τώρα? Για παράδειγμα, θα χτυπήσουν το Τελ Αβίβ? Και πώς, με υπηρεχητικούς πυράβλους, με τι? Άρα ένα είναι αυτό. Ενώ λοιπόν αυτό από μόνο του έχει αυτές τις διαστάσεις που μπορεί να πυροδοτήσει έναν πόλεμο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, αν είναι σκληρό το χτύπημα, θα υποχρεωθεί το Ισραήλ να απαντήσει ανάλογα ή και δυσανάλογα, πιο σκληρά. Και ενώ λοιπόν υπήρχε αυτό, ήρθε η δολοφονία του Χανίγια, που πρέπει να εξετάσουμε λίγο τα χαρακτηριστικά της. Καταρχάς, όσον αφορά το επιχειρησιακό σκέλος, οι New York Times αναφέρουν, επικαλούμενοι αξιωματούχους Ιρανούς και άλλους 7 αξιωματούχους λένε, όταν λένε τόσους πολλούς, θέλουν να προσδώσουν αξιοπιστία στο... Εγώ το αναφέρω με επιφύλαξη πάντως. Λέει λοιπόν ότι
σε αυτό το συγκεκριμένο κτίριο, χθες σας είπα είναι 150 μέτρα, είναι 750 μέτρα από την προεδρική κατοικία. Το λέω αυτό γιατί είδα και αεροφωτογραφία. Πού είναι αυτό το κτίριο, πολυτελές φαίνεται, όπου διέμενε ο Χανίγια και πού είναι και η προεδρική κατοικία. Μετράει λοιπόν πάνω στην αεροφωτογραφία, είναι 750 μέτρα. Λέγεται, ενώ υπήρχαν διάφορες θεωρίες ότι με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με spike loss και κάτι τέτοια, έρχονται οι New York Times και λένε ότι υπήρχε μία βόμβα που εξεράγει και αυτή η βόμβα εισήχθη μέσα στο δωμάτιο του Χανίγια, στο διαμέρισμα που έμεινε, 2 μήνες πριν. Και μάλιστα ήταν, λέει, ένα διαμέρισμα στο οποίο συνήθιζε να μένει. Υπήρχαν και κάποιες θεωρίες ότι χτυπήθηκε με ένα βλήμα που εκτοξεύθηκε από ένα πυροβόλο παρόμοιο, μια επιχείρηση παρόμοια με εκείνη της δολοφονίας του πυρηνικού επιστήμονα που έγινε μέσα στο δρόμο. Έχω κάποιες λεπτομέρειες για εκείνες, αλλά δεν είναι της ώρας. Πώς ακριβώς έγινε εκείνη. Εδώ λοιπόν, ενώ έλεγαν διάφορα τέτοια, έρχεται τώρα, δηλαδή λίγο πριν γράψουμε την εκπομπή, το δημοσίευμα που λέει ότι τοποθετήθηκε στο διαμέρισμα και γι' αυτό δεν υπάρχουν σημάδια, γιατί κυκλοφόρησε και μια φωτογραφία, δεν υπάρχουν σημάδια για άλλα διαμερίσματα. Έγινε στοχευμένα εκεί. Υπόψιν, εξ όσων γνωρίζω, στο δεύτερο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας, νομίζω αυτό ήταν στο τέταρτο, ήταν και ο ηγέτης της Ισλαμικής Τζιχάντ. Αυτός δεν έπαθε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες. Δηλαδή, πρώτον, πώς μπήκε στο διαμέρισμα. Φυλασσόμενο από τις Ρώσεις Επανάστασης. Αυτό το κτίριο ήταν σε φυλασσόμενο χώρο. Δηλαδή, με σκοπούς, με... Δεύτερον, αν μπήκε πριν από 2 μήνες, δεν έμπαιναν καθαρίστρες εκεί μέσα. Πού το έβαλαν, θα μου πείτε, εντάξει, άμα βάλεις πλαστική εκρηκτική ύλη και 1 κιλό φτάνει. Και αυτή μπορεί να κρυφτεί παντού και η καθαρίστρια δεν μπορεί να τη βρει. Πάντως το γεγονός ότι ο Χανίγια έμεινε στο ίδιο μέρος είναι και αυτό μια έλλειψη, θα μου πείτε πολιτικός ήταν. Ναι, πολιτικός, αλλά είναι πολιτικός μετά στο στόχαστρο. Μια έλλειψη αίσθησης ασφάλειας. Δεν μπορεί να μένεις εσύ που είσαι στο στόχαστρο σε ένα μέρος συνέχεια στο ίδιο, το οποίο είναι λογικό να το στοχοποιήσει ο άλλος τον οποίο τον ενοχλείς. Θα μου πείτε, είναι στην καλύτερα φυλασσόμενη περιοχή, στην πιο φιλική πρωτεύουσα, στην καλύτερη φυλασσόμενη περιοχή. Πού να πάει ο νους του? Τελικώς έγινε. Αυτά είναι τα επιχειρησιακά. Πάμε να δούμε τώρα στα πολιτικά. Στην προηγούμενη επίθεση που έκανε το Ιράν με 300 τόσους μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους, για την απόκρουση της οποίας επίθεσης το Ισραήλ αναγκάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια, η οποία ήταν και ανακοινωθήσα εκ των προτέρων, δηλαδή τους είπε θα χτυπήσουμε, αποκρούστε τη για να μην έχουμε κλιμάκωση, είπε το Ιράν τότε. Χρειάστηκε την ενεργό εμπλοκή στην αντιμετώπιση αυτής της επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ιορδανίας. Και η πολεμική αεροπορία της Ιορδανίας κατέριψε αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βλήματα. Και φυσικά του ίδιου του Ισραήλ. Εδώ λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ακούστε, το Ισραήλ είναι μία χώρα, θα έλεγα, με δόγμα αμυντικό, πρότυπο στον κόσμο. Με ένα καταπληκτικό σχέδιο επιστράτευσης, δηλαδή όποιος εκεί, δεν υπάρχει απόστρατος. Είναι όλοι σε εφεδρεία, όλοι. Και όταν σε καλέσουν πρέπει να παρουσιαστείς το ταχύτερο δυνατόν. Θυμηθείτε, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, μέσα στις 48 ώρες οι πρεσβείες γνώριζαν πού βρισκόντουσαν οι ανά τον κόσμο Ισραηλινές πρεσβείες, πού βρισκόντουσαν πολίτες υπόχρεοι στράτευσης, έφεδροι, πήραν μήνυμα είτε στο κινητό είτε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και στις 48 ώρες οι περισσότεροι γύρισαν πίσω και από την Ελλάδα. Είδαμε πώς έφυγαν με τα αεροπλάνα. Άρα υπάρχει ένα δόγμα
εθνικής ασφάλειας, το οποίο είναι μοναδικό λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου αλλά και της φύσης αυτού του κράτους. Επίσης στρατεύονται γυναίκες. Για σκεφτείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Κορίτσια 18, 19, 20 χρονών, 21, με το όπλο στο χέρι να πηγαίνει στον ώμο. Δεν είναι, θέλω να πω, είναι ένα κράτος που έχει δόγμα εθνικής ασφάλειας και το οποίο το ενστερνίζεται και το στηρίζει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Έχει δική του αμυντική βιομηχανία, η οποία όμως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ενός πολέμου. Χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, το Ισραήλ θα κινδυνέψει να χαθεί. Και ασχέτως εάν έχει πυρηνικά όπλα. Κάποιος μου λέει, καλά, μπορεί να ρίξει τακτικά πυρηνικά όπλα και να μην κινδυνεύσει το ίδιο. Με τακτικά πυρηνικά όπλα τι ζημιά μπορείς να κάνεις. Αν δεν ρίξεις, εδώ βλέπουμε ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη Χαμάς. Τα τακτικά πυρηνικά όπλα δεν ξέρω αν θα αποτελέσουν λύση. Είναι ένα όπλο φυσικά στο οπλοστάσιο. Άρα έχει αμυντικές δυνατότητες, αλλά χωρίς τη συνδρομή των ΗΠΑ, είτε στην άμυνα, αεράμυνα, είτε σε αναπλήρωση οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών, το Ισραήλ μπορεί να κινδυνέψει ακόμα και με σβήσιμο από το χάρτη, υπό μία προϋπόθεση, ότι το Ιράν και ο άξονας της αντίστασης διαθέτει υπερηχητικούς πυράβλους, τους οποίους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής αν μπορεί να τους αντιμετωπίσει το αντιεροπορικό αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Είναι ένα νέο όπλο. Δεν γνωρίζουμε. Εάν λοιπόν αυτό το που λέει το Ιράν ότι έχει αυτή τη δυνατότητα, χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, το Ισραήλ θα κινδυνεύσει, αυτή είναι η άποψή μου. Παρότι είναι ένα κράτος μοντέλο με εμπειροπόλεμους αξιωματικούς, δεν είναι τώρα εκεί, μιλάμε για τους βλέπεις, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι της αρβίλας και του πεδίου της μάχης, όλοι. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι εάν το Ιράν κινητοποιήσει όλες αυτές τις δυνάμεις, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να γίνει, τι είναι υποχρεωμένο να κάνει το Ιράν. Το Ιράν πιστεύω ότι εξευτελίστηκε. Εξευτελίστηκε. Γιατί? Κάλεσε ηγέτες του άξονα της αντίστασης και άλλους ηγέτες να παραστούν στην ανάληψη των καθηγόντων του νεοεκλεγέντος Προέδρου. Τι σημαίνει αυτό? Όταν καλείς κάποιον, αναλαμβάνεις και την υποχρέωση να τον προστατέψεις. Ξέρεις ποιον καλείς. Ξέρεις ποια είναι η επικινδυνότητά του ως στόχου. Άρα οφείλεις να πάρεις μέτρα. Το Ιράν λοιπόν τους κάλεσε και μέσα στο σπίτι του, στην καρδιά του Ισλαμικού αυτού καθεστώτος, το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει ακόμα την ευθύνη, αλλά τι κάνει νιά στα κεραμίδια, το Ισραήλ εξόντωσε έναν σημαντικό σύμμαχο της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη λοιπόν, από τη στιγμή που στην προηγούμενη επίθεση που επιτέθηκε με τα 300 τόσα, την έκανε επειδή τη σκότωσαν κάποιους αξιωματούχους των φρουρών της Επανάστασης με πλήγμα στο προξενείο, στο γενικό προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό, και θεώρησε ότι για να διατηρήσει το κύρος ως κράτος πρέπει να επιτεθεί και έκανε μια επίθεση μεγάλης κλίμακας, πυραυλική και με μια επανδρομένη αεροσκάφη, τώρα την επίθεση τη δέχθηκε στο ειδικό της έδαφος. Και εκείνο θεωρείται έδαφος, θεωρείται, αλλά τώρα και μάλιστα στην πρωτεύουσα, και σκότωσαν και έναν προσκεκλημένο, υψηλόμαθμο προσκεκλημένο, τον οποίο είχε ευθύνη να τον προστατέψει. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι και να μην θέλει τον πόλεμο το Ισραήλ, και να μην θέλει το Ιράν, και να μην θέλει να απαντήσει, φαίνεται ότι είναι υποχρεωμένο να απαντήσει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, μίλησα και με 2-3 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ακριβώς την ίδια άποψη. Πληροφορίες λένε ότι ο Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης, είπε ότι το χτύπημα θα είναι σκληρό και άμεσο. Μάλιστα λένε ότι από χθες έδωσε εντολή να προετοιμάσουν ένα χτύπημα το ταχύτερο δυνατόν, και η απάντηση του Ιράν
θα είναι, λέει, εντός των 72 ώρων. Μάλιστα κάποιοι εδώ είδα σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα, ότι μπορεί και απόψε να έχουμε κτύπημα του Ιράν. Πάντως, θα διαβάσουμε μετά τις δηλώσεις που έχουν γίνει από διάφορους αξιωματούχους Ιρανούς και φέρεται να έχουν κάνει σύσκεψη και στην Τεχεράνη, ήταν ούτως ή άλλως εκεί για την ανάληψη των καθηκόντων. Να πούμε ότι έγινε η κηδεία σήμερα, είδα από βίντεο, από ελικόπτερο και από μη επανδρομένο από ντρόν, είδα ότι ήταν δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην κηδεία, και αύριο η ταφή θα γίνει αύριο Παρασκευή στο Κατάρ του Χανίγια. Άρα αφού τους είχε εκεί όλους, έγινε μια πρώτη σύσκεψη μεταξύ του αρχηγού ΓΕΘΑ, του επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και των Φρουρών της Επανάστασης του επικεφαλής, αλλά και αξιωματούχων από το λεγόμενο άξονα της αντίστασης. Έγινε μια πρώτη συνάντηση, αλλά θα γίνει, λέει, και άλλη συντονιστική σύσκεψη στη Βηρυτό, πιθανόν με τη Χεζβολά, γιατί ο πιο ισχυρός μετά το Ιράν, ο πιο ισχυρός στρατός, παγκοσμίως ο πιο ισχυρός μη κρατικός στρατός, είναι η Χεζβολά. Άρα γίνονται συνεννοήσεις για τα χαρακτηριστικά που θα έχει η επίθεση και να δούμε αν θα έχει και βάθος, χρονικό βάθος δηλαδή. Διότι την προηγούμενη φορά είχε γίνει συνεννόηση με τους Αμερικάνους, εσείς θα χτυπήσετε έτσι, το Ισραήλ θα απαντήσει έτσι και θα τελειώσει. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Βλέπω ότι γίνονται διαμεσολαβήσεις, τις οποίες η Χεζμπολάχ τουλάχιστον τις απορρίπτει. Τώρα, θα δούμε τι έκταση θα έχει η απάντηση του Ιράν και των πληρεξουσίων που δρούν σε συντονισμό με την Τεχεράνη, αλλά και τι βάθος θα έχει και πώς θα απαντήσει το Ισραήλ. Πάντως ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν συγκεντρώσει 12 πλοία στην περιοχή, πολεμικά πλοία, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός πλοίων μετά το 2003, όταν διεξήγαγαν την επιχείρηση ανατροπής του Σαντάμ Χουσέιν, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει όντως ο φόβος μιας κλιμάκωσης που κανείς δεν γνωρίζει τι χαρακτηριστικά μπορεί να πάρει σε περίπτωση που το Ιράν και η πληρεξουσία του χτυπήσουν, καταφέρουν σοβαρά χτυπήματα, πλήγματα στο Ισραήλ. Θα εμπλακούν οι ΗΠΑ, έχουμε τις ενδείξεις και τις δηλώσεις, και αν μετά την εμπλοκή των ΗΠΑ, η εμπλοκή των ΗΠΑ, εάν θα προκαλέσει την εμπλοκή και άλλων δυνάμεων, για παράδειγμα της Ρωσίας και της Κίνας. Πάντως, ο Πούτιν σήμερα έκανε μια περίεργη δήλωση. Κάλεσε τον Ισλαμικό κόσμο σε συνεργασία. Προσέξτε, τον Ισλαμικό κόσμο σε συνεργασία. Αυτό είναι μια δήλωση η οποία δείχνει και πρόθεση εμπλοκής σε περίπτωση που. Και αν έχουμε εμπλοκή Αμερική, Ρωσία και Κίνα, καταλαβαίνετε ποιον το όνομα αυτού. Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτά είναι τα θεωρητικά. Μέχρι στιγμής σε πρακτικό επίπεδο δεν έχουμε τίποτα, αλλά είπαμε ότι όλα θα εξαρτηθούν από το μέγεθος της απάντησης του Ιράν και των πληροξουσίων και σε τι βάθος χρόνου θα, δηλαδή αν είναι μία επίθεση, αν θα συνεχίσουν ξανά και ξανά και ξανά. Τότε αυτό λέγεται πόλεμος, και να δούμε πώς θα απαντήσει και το Ισραήλ. Πάντως πρέπει να πούμε ότι αυτά τα δύο χτυπήματα, αλλά και η δήλωση του Ισραήλ ότι είναι νεκρός και ο ηθήνων νους της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, ο Ντεϊφ, το διαψεύδει η Χαμάς αυτό, θα δούμε παρακάτω, δίνει ένα μήνυμα σε όλους, ότι κανείς δεν είναι ασφαλής πουθενά. Είναι ένα μήνυμα του Ισραήλ. Και μάλιστα υπάρχει ένα άρθρο σήμερα του Μιχάλη Ψήλου στην Αυτεμπορική, που μιλάει για τις επιχειρήσεις που έχει κάνει ως τώρα το Ισραήλ
για να εξοντώσει εχθρούς του Ισραήλ στο εξωτερικό. Έχει κάνει 2.300 επιχειρήσεις από ιδρύσεώς του, άρα τουλάχιστον εισάριθμα άτομα τα οποία θεωρούνταν εχθροί του Ισραήλ έχουν εξοντωθεί. Στηρίζεται σε ένα βιβλίο που έγραψε ένας Ισραηλινός συγγραφέας, ο Μπέργκμαν, Ρόνεν Μπέργκμαν, ένας από τους κορυφαίους ερευνητές δημοσιογράφους του Ισραήλ. Η αφήγησή του για τις στοχευμένες δολοφονίες της χώρας του περιέχει απίστευτες λεπτομέρειες. Η Παλαιστίνη στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα ήταν τα κύρια θύματα, αλλά και η Χεζμπολάχ, Σύρια αξιωματούχοι και οι Ιρανοί πυρανοί επιστήμονες, όλοι μέλη του άξονα της αντίστασης, έχουν επίσης εκαθαριστεί. Τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ έχει δολοφονήσει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη χώρα στο δυτικό κόσμο, γράφει ο Μπέργκμαν στο βιβλίο του, υποστηρίζοντας πάντως ότι δεν είναι κακό όταν ο στόχος της αποτροπής είναι εξίσου σημαντικός με το στόχο της πρόληψης συγκεκριμένων εχθρικών πράξεων. Οι κρυφές επιτυχίες όμως, λέει ο Μπέργκμαν, ήταν τακτικές όχι στρατηγικές, σαν να είχε σταματήσει η ιστορία και να μην υπήρχε ανάγκη να έρθουμε σε επαφή με το παλαιστινιακό ζήτημα. Ο Μπέργκμαν παραθέτει εσωτερικές μαρτυρίες και δεκάδες συνεντεύξεις με πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, πράκτορες και εκτελεστές. Λέει πάντως ότι παρόλα αυτά δεν μπορείς να λύσεις κανένα πρόβλημα. Και γιατί θεώρησα ότι πρέπει να. Ότι είναι σωστό να τα αναφέρω. Γιατί έκανα μια αναφορά και χθες του, ήταν και ο τίτλος, ότι ο Ερντογάν δεν πρέπει να νιώθει ασφαλής. Ότι αν ήμουν στη θέση του δεν θα ένιωθα ασφαλής. Διότι, διαβάζω τα σχόλια που λένε ορισμένοι στην ουσία το Ισραήλ με την Τουρκία είναι φίλοι, πρόβλημα έχει ο Νετανιάχου με τον Ερντογάν, εν μέρει είναι σωστό, υπάρχουν βαθιές σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ, αλλά εδώ ο Ερντογάν πλέον έχει κατησχίσει έναντι εκείνων που εκφράζουν την παλιά Τουρκία. Σε μεγάλο βαθμό έχει κατησχίσει. Το βαθύ κράτος συνεχίζει να υπάρχει, φίλοι του Ισραήλ στην Τουρκία συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά σε αυτή τη φάση ο Ερντογάν απειλεί το Ισραήλ. Και ξέρετε, όταν έναν λαό, τον ηγέτη ενός λαού, που έχει ως απεχθέστερο πράγμα στον κόσμο τους Ναζί και τον Χίτλερ, διότι είναι το ζήτημα του ολοκαυτώματος που υπέστησαν από τους Ναζί και από τον Χίτλερ, και όταν εσύ ονομάζεις τον ηγέτη αυτού του λαού Χίτλερ και Ναζί όλους όσους τον περιβάλλουν, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι, δεν είναι απειλή, είναι προσβολή, τεράστια προσβολή. Εκτός αυτού λέει ότι θα εισβάλλει κιόλας, είναι και τα νεοοθωμανικά του όνειρα. Ακούστε, η Τουρκία έχει σχέδιο, οι δηλώσεις δεν γίνονται στην τύχη. Είναι λάθος να εκλαμβάνουμε έτσι και να ερμηνεύουμε έτσι τις δηλώσεις των Τούρκων. Οι δηλώσεις γίνονται μετά από παρουσίαση σχεδίων. Εδώ λοιπόν, πιθανόν παρουσίασαν στον Ερντογάν σχέδια ενός σενάριο, ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας στην περιοχή, περιφερειακού πολέμου, εκεί που πιθανόν να εκλείψει το Ισραήλ, και σου λέει αν εκλείψει το Ισραήλ εγώ θα την πάρω την περιοχή, δικιά μου είναι, γι' αυτό κάνει τις δηλώσεις, γι' αυτό λέει θα μας βρείτε εκεί, γι' αυτό λέει θα στείλω στο Λίβανο στρατό. Και πριν σκοτωθεί πριν σκοτώσουν τον Χανίγια, ο Ισραήλ Κάτς του είπε θα έχεις το τέλος, υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ είναι, θα έχεις το τέλος του Σαντάμ Χουσέιν. Και έβαλε και μια φωτογραφία στο X. Ερντογάν και δίπλα το Σαντάμ Χουσέιν, ο οποίος είναι όπως τον βγάλουν από την τρύπα που κρυβόταν με τα γένια. Τι θέλω να πω. Υπάρχει δυνητική απειλή στο πρόσωπο του Ερντογάν. Δεν λέω ότι θα το κάνουν τώρα, αλλά το ότι είναι στο στόχαστρο, στον κατάλογο, πιστεύω ότι έχει τοποθετήσει ο Ερντογάν τον εαυτό του στον κατάλογο των στόχων εξαιτίας αυτών που σας προανέφερα. Τώρα, τι γίνεται την επόμενη μέρα. Τρεις είναι οι υποψήφοι να πάρουν τη θέση του Ισμαήλ Χανίγια. Ο ένας είναι ο Γιαχιά Σινουάρ, ο επικεφαλής στρατιωτικής πτέρυγας που μάχεται αυτή τη στιγμή στην Γάζα. Ο άλλος είναι ο Χαλίντ Μεσάλ, σχετικά νεότερος από τον Χανίγια,
Είχε ηγηθεί, λέει, της Χαμάς για χρόνια πριν από το Χανίγια, αλλά πάντα οι σχέσεις του με το Ιράν ήταν δύσκολες, ο Χαλίντ Μεσάλ. Και ένας άλλος πιθανός υποψήφιος είναι ο Ζαχέρ Τζαμπάριν, ο τομέας ευθύνης του οποίου είναι εν γέννη οι Παλαιστίνοι κρατούμενοι στις Ισραηλινές φυλακές. Ο Τζαμπάριν ενδέχεται να παίξει βασικό ρόλο στις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή κρατουμένων με το Ισραήλ. Κάπου διάβασα ότι πιθανόν προεκρίθη ήδη ο Χαλίντ Μεσάλ. Δεν είμαι σίγουρος, θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Τώρα, να δούμε τι είπε ο Χαμενεΐ. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, διέταξε ένα άμεσο χτύπημα στο Ισραήλ ως απάντηση για τη δολοφονία του επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι τρεις ανώνυμους Ιρανούς αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, δύο από τους οποίους είναι μέλη των φρουρών της Επανάστασης. Και αυτοί μιλάνε στο New York Times. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η οδηγία δόθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Λίγο αφότου το Ιράν ανακοίνωσε ότι ο Χανίγια είχε σκοτωθεί, δήλωσαν οι τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι. Ζήτησαν να μην δημοσιευθούν τα ονόματά τους, διότι δεν είχαν την εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημοσίως. Πιθανόν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν εξοδίκως. Τώρα, λέγεται εδώ ότι εξετάζουν πού θα χτυπήσουν, πώς θα χτυπήσουν, ότι θα χτυπήσουν στρατιωτικούς στόχους στο Τελ Αβίβ και στη Χάιφα, δεν θα αποφύγουν να χτυπήσουν πολιτικούς στόχους, λέει. Τι είπε ο Νετανιάχου να δούμε. Λέει, το Ισραήλ δίνει έναν αγώνα για την επιβίωσή του ως κράτος. Το Ισραήλ βρίσκεται σε υπαρξιακό πόλεμο εναντίον του Ιράν και του άξονά του, ενώ μπροστά βρίσκονται δύσκολες ημέρες, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου σε τηλεοπτικό διάγγελμα, μιλώντας από το αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, μετά από συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Όταν ο Πρωθυπουργός μιλάει από το κεντρικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων και δίνει διάγγελμα στο λαό και λέει έχουμε υπαρξιακό πόλεμο με το Ιράν, δηλαδή κινδυνεύουμε να χαθούμε, καταλαβαίνετε ότι το μήνυμα αυτό πάει σε όλες τις κατευθύνσεις, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Μετά το χτύπημα στη Βηρυτό, απειλές ακούγονται από παντού, είπε. Δεν αναφέρθηκε στον Χανίγια για να μην αναλάβει την ευθύνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο και υπόσχομαι ότι θα σταθούμε ενωμένοι και αποφασισμένοι απέναντι σε κάθε απειλή. Είπε, αναφέρθηκε στα πλήγματα που κατάφερε ο ίδιος ο στρατός, η κυβέρνησή του, στους κύριους εντολοδόχους του Ιράν που είναι η Χούθη, η Χαμάς και η Χεσβολά, και αναφέρθηκε στο χτύπημα που έκαναν στη Χοντάιδα, στο λιμάνι της Χοντάιδα, στη Χαμάς που σκοτώθηκε ο ηθήνων νους της εισβολής της 7ης Οκτωβρίου, και φυσικά στο θάνατο του Σούκρ, που τον σκότωσαν, του στρατιωτικού ηγέτη της Χεσβολά, που τον σκότωσαν στη Βηρυτό. Ο Νετανιάχου επαναλαμβάνει ότι ο πόλεμος θα πάρει χρόνο και απαιτεί αντοχή από τους πολίτες του Ισραήλ. Λέμε ότι εδώ και αρκετό καιρό δέχεται πιέσεις στο εξωτερικό και στο εσωτερικό να τερματίσει τον πόλεμο, είπε. Με πιέζουν. Αν τις είχα ακούσει, δεν θα είχα εξουδετερώσει οι ηγέτες και μαχητές της Χαμάς, δεν θα είχα καταστρέψει υποδομές, δεν θα είχα καταλάβει τη συνοριακή περιοχή Γάζας-Αιγύπτου, ούτε θα είχα δημιουργήσει συνθήκες που μας φέρουν πιο κοντά σε όρους που όχι μόνο θα φέρουν πίσω τους ομήρους, αλλά και θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε όλους τους πολεμικούς μας στόχους. Όλα τα επιτεύγματα των τελευταίων μηνών πραγματοποιήθηκαν επειδή δεν υποχωρήσαμε, είπε ο Νετανιάχου, και επειδή πήραμε γενναίες αποφάσεις μπροστά σε μεγάλη πίεση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και σας λέω ότι δεν ήταν εύκολο. Μαζί θα αγωνιστούμε και με τη βοήθεια του Θεού μαζί θα νικήσουμε. Πάμε να δούμε τώρα μικρές πληροφορίες για τα θέματά μας. Έχουν σημασία. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε εκ νέου το θάνατο του ηγέτη της Χαμάς Μοχάμετ Ντέιφ και έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από επίθεση της 13ης Ιουλίου στη βίλα της οικογένειας Σαλαμέχ, όπου λέγεται ότι διέμενε ο Ντέιφ, ο Μοχάμετ Ντέιφ. Σιγά να μην έμενε στη βίλα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Η Χαμάς δήλωσε σήμερα, ο αρχιστράτηγος
των ταξιαρχιών Αλ Κασάμ. Ο Μοχάμεντ Ντέιφ είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του και παρακολουθεί τις δηλώσεις που κάνουν οι κατακτητές για το πρόσωπό του, για το θάνατό του. Ο γιος του Ισμαήλ Χανίγια είπε ότι η αντίσταση συνεχίζεται, είναι ο Αμπντούλ Σαλάμ, ο οποίος είπε «Η επιθυμία του πατέρα μου έγινε πραγματικότητα, δηλαδή να γίνει μάρτυρας. Είμαστε σε μια επανάσταση και ένα συνεχή αγώνα με τον εχθρό και η δολοφονία των ηγετών δεν θα σταματήσει την αντίσταση». Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών για την δολοφονία του Χανίγια. «Ελπίζουμε ότι οι Παλαιστινιακές φατρίες μπορούν να δημιουργήσουν ένα ανεξάρτητο κράτος το συντομότερο δυνατόν». Το Ισραηλινό κανάλι 12. Το Ισραήλ ανακοίνωσε σε επίσημο μήνυμα προς το Ιράν και το Λίβανο ότι εάν η απάντησή τους καταλήξει σε ζημιές, σε απώλειες και θύματα, το Ισραήλ είναι έτοιμο να εισέλθει σε πόλεμο πλήρους κλίμακας και με τη Χεζβολάχ και με το Ιράν. Οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ κάλεσαν όλους τους στρατιώτες να επιστρέψουν από την άδεια στις θέσεις τους εν αναμονή απάντησης από τη Χεζβολάχ και το Ιράν. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ ζήτησε από τον Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους να αποφεύγουν να ταξιδέψουν στο εσωτερικό της χώρας χωρίς να συμβοληθούν την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας, τη ΣΥΝΠΕΤ. Η εφημερίδα Γεωδιώθ Αχρονότ, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, σε συντονισμό με την κεντρική διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ, έχει μεγιστοποιήσει την κατάσταση ετοιμότητας. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι 12 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή. Είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στο ίδιο επίπεδο από την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003. Οι Ισραηλινές πηγές που επικαλούνται αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι η κοινή επίθεση Ιράν-Χεζβολάχ στο Ισραήλ θα ξεκινήσει απόψε και θα διαρκέσει αρκετές μέρες. Οι Ισραηλινές πηγές που επικαλούνται αμερικανικές πηγές απόψε. Το Ιράν προειδοποιεί για απάντηση στο Ισραήλ μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς. Οι Ιρανικές αρχές προειδοποίησαν ότι θα προχωρήσουν σε δυναμική απάντηση κατά του Ισραήλ. Ο Χαμενεΐ είπε ότι το Τελ Αβίβ ετοίμασε μια σκληρή τιμωρία για τον εαυτό του, αφαιρώντας τη ζωή ενός επισκέπτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο δικό της έδαφος. Γι' αυτό σας λέω, σκοτώσατε έναν επισκέπτη στο έδαφος μας. Γι' αυτό είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν. Ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, υποστράτηγος Μοχαμάντ Μπαγκερί. «Αυτή τη στιγμή μελετάμε με τον άξονα της αντίστασης πώς θα εκδηγηθούμε το αίμα του Χανίγια. Η απάντησή μας είναι αναπόφευκτη και θα υπάρχουν διαφορετικά μέτρα, διάφορα μέτρα και οι σιωνιστές θα μετανιώσουν για όσα έκαναν. Εμείς και ολόκληρος ο άξονας της αντίστασης κοιτάμε πώς θα εκδηγηθούμε το θάνατο του Χανίγια. Αυτό σίγουρα θα συμβεί, εξετάζουμε πολλές επιλογές και σίγουρα οι σιωνιστές θα μετανιώσουν για όσα έκαναν. Ο αγώνας ενάντια στο σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζεται πιο αποφασιστικά από ό,τι στο παρελθόν και υπόσχεται ως στόχο την απελευθέρωση του ιερού τεμένου της Ιερουσαλήμ, καταστρέφοντας τον καρκίνο του Ισραήλ. Πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Όλες οι ομάδες αντίστασης θα συμμετάσχουν στην εκδίκηση για το αίμα του Χανίγια. Το Reuters. Αξιωματούχοι από το Ιράν και συναφείς οργανώσεις στη Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Τεχεράνη για να συζητήσουν μια στρατηγική απάντηση κατά το Ισραήλ. Θα γίνει συντονισμός μεταξύ των δυνάμεων του άξονα της αντίστασης, θα συζητηθούν πιθανά αντίπαινα κατά το Ισραήλ μετά τη δολοφονία του Χανίγια. Δήλωσαν 5 διαφορετικές πηγές που επικαλείται το Reuters. Κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν με τους εκπροσώπους των περιφερειακών εταίρων του Ιράν στο Λίβανο, το Ιράκ και την Ιεμένη σήμερα Πέμπτη, για να συζητήσουν πιθανά αντίπινα κατά του Ισραήλ μετά τη δολοφονία του Χανίγια. Η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο διεύρυνση της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ, του Ιράν και των πληροξουσίων του μετά τη δολοφονία του Χανίγια και τη δολοφονία του Σούκρε. Ο αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, υποστράτηγος Χωσεΐν Σαλαμί, τόνισε ότι η φωτιά του θυμού και της επιθυμίας για εκδίκηση για τα πρόσφατα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος στην περιοχή, ειδικά στη Γάζα, μεγαλώνει και εντείνεται. Απειλητικές δηλώσεις έκανε και ο Αλί Χουσεΐν, ηγέτης των δυνάμεων λαϊκής κινητοποίησης, το Χάζντι Σάμπι, και εναντίον του Ισραήλ και εναντίον των ΗΠΑ, του Ιράκ είναι αυτή, έτσι. Πολλές δυτικές, ανατολικές και αραβικές διαμεσολαβήσεις προσπαθούν να πείσουν τη Χεζβολάχ
να μειώσει ή να ακυρώσει την απάντησή της κατά του Ισραήλ. Η απάντηση της Χεζμπολάχ σε όλους αυτούς είναι ίδια. Η απάντηση θα γίνει στο πεδίο της μάχης. Εδώ υπάρχει ένα θέμα που εμπλέκει και εμάς. Το αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροπλάνο, ένα Orion, που επιχειρεί εντατικά κοντά στις ακτές του Λιβάνου και της Συρίας και του Ισραήλ, λέει το Al Jazeera ότι έχει απογειωθεί από την Σούδα. Και το δημοσιοποιεί Al Jazeera για να μας εμπλέξει σε αυτά που γίνονται ή θα γίνουν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε αυξημένες διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή ενός ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά την έκτακτη σύσκεψη που έγινε του Συμβούλιο Ασφαλείας χθες. Η Κίνα, η Ρωσία και η Αλγερία καταδίκασαν τη δολοφονία του Χανίγια, την οποία ο Ιρανός πρέσβης τη χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια, ενώ ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία τόνισαν ότι το Ιράν υποστηρίζει αποσταθεροποιητικούς παράγοντες στην περιοχή. Ο Ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ. Αυτή η πράξη, η δολοφονία του Χανίγια, δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την έγκριση και την υποστήριξη πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να το λέει κάτι θα ξέρει ο άνθρωπος, έτσι. Ο Ναΐμ Κασέμ, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, ο Ζιάντ Ναχάλα, Γενικός Γραμματέας της Ισλαμικής Τζιχάντ και μία αντιπροσωπεία ανωτάτων αξιωματούχων της Χαμάς, παρευρίσκονται στην τελετή κηδείας του Χανίγια που έγινε σήμερα στην Τεχεράνη. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ υπέγραψε μια συμφωνία 1,5 δισεκατομμυρίων σεκέλ, δηλαδή 340 εκατομμύρια δολάρια, με την εταιρεία Elbit Systems για κατασκευή εργοστασίου πυρομαχικών και προμήθεια για να έχει αυτάρκεια, γιατί τώρα είπαμε περιμένει απ' έξω. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ, έχουν περάσει 300 μέρες από την καταστροφή, από την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και οι απαχθέντες βρίσκονται ακόμα κάπου υπόγεια. Το μόνο που κάνει ο Νετανιάχου είναι να μας φέρει τον πόλεμο, τον ένα πόλεμο μετά τον άλλον. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και να δημιουργηθεί μια σωστή κυβέρνηση. Στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο πρεσβευτής του Ισραήλ λέει «Πού θα σταματήσει αυτή η τρέλα? Το Ισραήλ ασκεί πολιτική αιματοχυσίας και καμένης γης, αφήνοντας πίσω καταστροφή ατέλειωτο κύμα βίας που κατακλείζει τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, την Ιεμένη, το Λίβανο και τώρα την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Πού θα σταματήσει αυτή η τρέλα?» Κατηγόρησαν την κυβέρνηση του Νετανιάχου. Ο Γκουτέρες είπε ότι υπάρχει πρόβλημα. Θα ήταν καλύτερο ο πρέσβης τον ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα ήταν καλύτερο να μην γίνεται σεναριολογία για τον αντίκτυπο των πρόσφατων εξελίξεων για την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι ούτε άμεσος ούτε αναπόφευκτος ο ευρύτερος πόλεμος. Δεν είναι άμεσος ο πόλεμος ούτε αναπόφευκτος, είπε ο αναπληρωτής πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Ρόμπερτ Γουντ, επιμένοντας για ακόμα μία φορά στο δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη άμυνα. «Θα συνεχίζουμε να αναλαμβάνουμε δράση για να υπερασπίσουμε όλο το λαό του Ισραήλ», είπε ο Τζόναθαν Μίλερ, ο Ισραηλινός πρέσβης στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Χεζμπολά, η Χαμάς και η Χούθη δεν είναι σε θέση να χύνουν το δηλητήριό τους παρά χάρη στο κεφάλι του Ερπετού που είναι το Ιράν. Υπαριθμός ένας υποστηρικτής της τρομοκρατίας είπε που βοηθά αυτά τα κινήματα αντίστοιχα στο Λίβανο, στο Λωρέα της Γάζας και στην Ιεμένη. Το Al Jazeera παραπονέθηκε ότι χθες Τετάρτη το Ισραήλ σκότωσε σκόπιμα δύο δημοσιογράφους του στη Λωρίδα της Γάζας. Να περάσουμε τώρα στα δικά μας. Έχουμε αυτό το θέμα της επιχειρούμενης εμπλοκής της Ελλάδας στα της Μέσης Ανατολής από το Al Jazeera. Υπόψη είναι ότι το Al Jazeera έχει παίξει πολλά παιχνίδια σε βάρος της Ελλάδας. Ένα από αυτά τα παιχνίδια είναι στον Εύρο που εκεί δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ ότι εκεί υπάρχουν ομάδες που δέρνουν και διώχνουν πρόσφυγες, τους πετάνε από την άλλη μεριά των συνόρων. Και επίσης στην Κύπρο είναι το δίκτυο που αποκάλυψε, το Al Jazeera που αποκάλυψε το σκάνδαλο, το υπαρκτό σκάνδαλο των διαβατηρίων που χορηγούσαν εκεί οι αξιωματούχοι. Εκεί να δείτε
ενοποιημένη συμμορία, όλα τα κόμματα. Το χρήμα έλειωσε τις ιδεολογικές διαφορές. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται πάντως ότι εκτός από δημοσιογραφική δουλειά κάνει και πολιτική δουλειά. Είπα, ήταν υπαρκτό το σκάνδαλο, μπορεί να έκανε και καλό τελικός, διότι έγινε μια κάθαρση, θέλω να πιστεύω, στην Κύπρο. Εδώ λοιπόν αναδεικνύει το θέμα και με ντοκουμέντα το Al Jazeera. Από τα Χανιά απογειώθηκε κατασκοπευτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ που είχε εμπλοκεί σε Ισραηλινά πλήγματα. Από την Κρήτη πέταξε προς το Ισραήλ, το Λίβανο και τη Συρία το κατασκοπευτικό EP-3E Orion των ΗΠΑ. Η υπηρεσία παρακολουθήσεων πτήσεων Flight Radar 24 κατέγραψε την πορεία ενός αναγνωριστικού αεροσκάφους του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ που απογειώθηκε από τα Χανιά και πέταξε ανοιχτά των ακτών της Συρίας, του Λιβάνου και του Ισραήλ για περισσότερες από 4 ώρες μετά την Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό και τη δολοφονία στην Τεχεράνη, επεισόδια που κλιμάκωσαν τις εντάσεις στην περιοχή. Τα δεδομένα πλοήγησης που επαληθεύτηκαν από την υπηρεσία Fact Checking του Al Jazeera, Sanad, απέδειξαν ότι το αεροσκάφος Orion έφτασε σε ακτές στο Ισραήλ περίπου στις 10 το πρωί, προερχόμενο από το αεροδρόμιο των Χανίων. Το αεροσκάφο συγκεντρώνει πληροφορίες τακτικής και ακολούθησης καθιστά διαθέσιμες στους διοικητές αμέσως, την ίδια στιγμή. Τέλος πάντων, το Al Jazeera είναι αυτό το οποίο έχει εμπλέξει ξανά και την Κύπρο και την Ελλάδα. Προσπαθεί να μας εμπλέξει και με βάση αυτό έχουμε τη δήλωση του Νασράλα που λέει ότι αν εμπλακείται η Κύπρος θα γίνει νόμιμος στόχος, και βγήκε ο Φιντάν μετά και είπε ότι αν έχουμε γενικότερη εμπλοκή, εμείς θα επέμβουμε και στην Κύπρο και στα νησιά. Αυτό ας το κρατήσουν ορισμένοι στο Υπουργείο Εξωτερικών, διότι από ό,τι μαθαίνω έγινε σύσκεψη να δουν, και αυτό που τους απασχολεί είναι κυρίως θα έχουμε, λέει, κύμα μεταναστευτικό και προσφυγικό κύμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Βάλτε όλα τα σενάρια κάτω και προπαντός βάλτε κάτω το σενάριο που εξετάζει η Τουρκία. Να εισβάλλει στην υπόλοιπη Κύπρο, ίσως να έχουμε τίποτα και σε κανένα νησί. Για βάλτε τα σενάρια κάτω. Εδώ ένας φίλος, Αρβανίτης Αλέξανδρος. Παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες τις αναφορές σας σχετικά με την Κάσο. Παρακολουθώ επίσης και άλλες εκπομπές σχετικά με αυτό το θέμα από άλλους δημοσιογράφους και αναλυτές, όπως κύριοι Καλαρίτης και Λιγερός. Και οι δύο αναφέρουν, και δεν νομίζω να αμφισβητείτε η αξιοπιστία τους, ότι δεν ζητήθηκε καμία άδεια από την Τουρκία και το πλοίο ολοκλήρωσε το έργο του. Γενικά παρατηρώ ότι σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά υιοθετείτε το χειρότερο σενάριο και παίρνετε σαν δεδομένο ότι οι κυβερνώντες μας εξαπατούν και είναι μειοδότες. Νομίζω ότι να υιοθετούμε άκρητα τις απόψεις των Τούρκων, και όχι μόνο εσείς αλλά και πολλοί αναλυτές, απλά παίρνουμε την ιτοπάθεια στον ελληνικό λαό. Δεν λέω ότι η πολιτική μας είναι άγιοι, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν τους θεωρώ προδότες. Σε ευχαριστώ και δεν πειράζει καθόλου αν αναφέρετε το όνομά μου. Αρβανίτης Αλέξανδρος. Λοιπόν, άκου. Το πλοίο που έκανε τις έρευνες στην Κάσο είχε πάρει εντολή από τον ΑΔΜΙΕ να ελέγξεις με συντεταγμένες από εκεί μέχρι εκεί. Σωστά. Από εκεί και μετά, για να εκδώσει η Τουρκία Ναύτεξ που την εξέδωσε, έπρεπε να ζητήσει συντεταγμένες για να εκδώσει. Να δώσει δηλαδή το πλοίο συντεταγμένες. Και το τελείρι, ζητήθηκε από το τελείρι και υπήρχε έγκριση από το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών και από το καράβι και έδωσε συντεταγμένες και έβγαλε η Τουρκία Ναύτεξ, και από το αυτό που έκανε στην Κάσο ζητήθηκαν συντεταγμένες, έδωσε το πλοίο συντεταγμένες και εκδόθηκε η Ναύτεξ. Και η Ελλάδα δεν εξέδωσε Ναύτεξ. Τι άλλο να πούμε δηλαδή, θέλετε να σας τα κρύβουμε? Δηλαδή δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, γιατί έφυγαν τα τουρκικά πλοία? Γιατί πήγαν καταρχάς και γιατί έφυγαν? Δεν αναρωτιέστε. Τι συνέβη δηλαδή και στις 11:40 η Τουρκία εξέδωσε Ναύτεξ, 11 η ώρα και 40 το βράδυ? Τι συνέβη, πέστε μου. Μην κάνετε ερωτήσεις, για καθίστε και σκεφτείτε όλα τα δεδομένα.
προφανώς τηλεφώνημα Γέρα Πετρίτη με Φιντάν, ατύπως δεχτήκαμε, είπαμε στην Αδμία και ο Αδμία στο πλοίο, δώσε να πάει στο διάολο, ας πάει και το Παλιάμπελο, μόνο που το Παλιάμπελο δεν είναι Παλιάμπελο, είναι όλο το Αιγαίο, άμα δώσεις εκεί θα δώσεις και στο Αιγαίο αύριο, δώσ' το να πάει στην Ευχή να έχουμε, μην έχουμε πόλεμο. Και έτσι είχαμε την Ναύτεξ, δεν εκδώσαμε αντί Ναύτεξ και έμεινε καταγεγραμμένο αυτό, είναι τετελεσμένο ότι η Ελλάδα επέτρεψε την έκδοση Ναύτεξ, και όταν λέμε επέτρεψε σημαίνει ότι έδωσε και συντεταγμένες πλοίο το οποίο ήταν υπό τα διαταγάς μας, υπό τον ΑΔΜΙΕ. Έδωσε συντεταγμένες και αυτές, σε αυτές τις συντεταγμένες εξέδωσε μόνον για εκείνες τις συντεταγμένες που έδωσε εκτός των χωρικών υδάτων, έδωσε Ναύτεξ η Τουρκία. Τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια? Και μη με φέρνεις τώρα σε αντιπαράθεση με τον ένα και με τον άλλον. Άμα δεν αμφισβητεί αξιοπιστία του ενός, τι με νοιάζει εμένα τι λέει ο ένας και ο άλλος? Με νοιάζει τι λέμε εμείς εδώ και πού στηριζόμαστε. Καθαρές εξηγήσεις λοιπόν, εντάξει. Δεν υιοθετούμε κανενός και τίποτα. Δεδομένα αναλύουμε, τα βάζουμε κάτω. Μερικές νύχτες δεν κοιμόμαστε και καθόλου για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μιλάμε και με κάποιους ανθρώπους και σας λέμε κάποια πράγματα. Για να δούμε λοιπόν, είπαμε τι έγιναν στις σκέψεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπάρχει ένας συντονισμός της ελλαδικής κυβέρνησης με την Κυπριακή. Όπως μας ενημερώνει ο Βασίλης Νέδος από την Καθημερινή, για την Αθήνα παραμένει προτεραιότητα να μην διαταραχθεί η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες πραγματοποιήθηκαν πολιτικές διαβουλεύσεις Ελλάδας-Ισραήλ στην Αθήνα. Η πολιτική διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Αλίζα Μπιν Νουν, είχε εκτενείς συζητήσεις με την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Η Ισραηλινή διπλωμάτη σημείωσε ότι υπάρχει ανάγκη για σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και ισχυρή συνεργασία ανάμεσα στις χώρες που ασπάζονται το ρεαλισμό στην περιοχή. Ενώ κατηγόρησε το Ιράν και τους αντιπροσώπους της Μέση Ανατολή ως απειλή για τη διεθνή ειρήνη, τη σταθερότητα και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Ναι. Ενώ η κατάληψη, η δημιουργία παράνομων οικισμών στην Δυτική Όχθη, 600.000 άνθρωποι πήραν σπίτια και περιουσίες Παλαιστινίων. Αυτό συμβάλλει στη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Και η Ελλάδα πρέπει να προσέξει, είπαμε, με μεγάλη προσοχή να δει όλη την εικόνα, τη μακρινή και την κοντινή, να δει πού είναι τα συμφέροντά της, να δει και τις βασικές αρχές που διέπουν την ελληνική εξωτερική πολιτική και με βάση αυτά θα πρέπει να χαραχτεί η στρατηγική της Ελλάδας. Μη γίνουμε έρμεο του οποιοδήποτε να μας παρασέρνει από εδώ και από εκεί. Μοναδικός στόχος πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας στην Ελλάδα και της Κύπρου, στο βαθμό που η Κύπρος είναι μεν ανεξάρτητο κράτος, αλλά έχουμε ευθύνη, επειδή όπως είναι τώρα το κράτος κατοικείται μόνο από Έλληνες, είμαστε και εγκύτρια δύναμη, οι κινήσεις μας πρέπει να σχετίζονται και με τα συμφέροντα της Κύπρου. Προσοχή λοιπόν να μην μας παρασέρνει ο ένας και ο άλλος και να μην γίνουμε συνένοχοι στα εγκλήματα κανενός. Προσοχή. Και όταν λέμε κανενός εννοούμε και των φανατικών Ισλαμιστών και των τρομοκρατών και των κρατών και κανενός. Στα εγκλήματα κανενός η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει, να γίνει συνένοχη. Το έχουμε πει ότι η Τουρκία, να δούμε λίγο το ιστορικό με την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και της Τουρκίας. Η Τουρκία ήταν σαν ένα δίδυμο κράτος με την Ελλάδα. Δηλαδή, από τότε που ιδρύθηκε, παρακολουθούσε τα βήματα που έκανε η Ελλάδα, ακόμα και στην ίδρυση λυρικής σκηνής, για παράδειγμα. Κάναμε εμείς κάτι, έκαναν και αυτοί. Επαναλαμβάνω, κινούνταν εκινήτω η Τουρκία σαν ένα δίδυμο κράτος. Μπήκαμε στο ΝΑΤΟ μαζί. Όταν η Ελλάδα το 62-63, πότε υπέβαλε την πρώτη αίτηση για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, υπέβαλε και η Τουρκία από τότε, μαζί. Αλλά όταν ο Καραμαλής
ως πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε τα βήματα και τελικώς η Ελλάδα έγινε πλήρως μέλος το 81, τότε οι στρατιωτικοί στην Τουρκία, το βαθύ κράτος, ήταν που φρενάρισαν την κυβέρνηση Ντεμιρέλ και είπαν μην προχωράς, διότι εάν προχωρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούμε στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και αν προσαρμοστούμε στο ευρωπαϊκό κεκτημένο η Τουρκία θα είναι μια άλλη Τουρκία, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα δικαιώματα των Κούρδων και αυτό σημαίνει διάλυση. Έκαναν ένα καταστροφολογικό σενάριο και η Τουρκία μείνει απ' έξω. Όταν όμως η Ελλάδα έγινε μέλος και άρχισε η Ελλάδα να λαμβάνει, θυμάται τότε, ανέλαβε αμέσως ο Παπανδρέου, είπε βέτο μέχρι να δύσει ο ήλιος στο τέταρτο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο που έδινε κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια εκιού. Εκιού ήταν Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα στην Τουρκία. Βέτο, 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 μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Τότε λοιπόν η Τουρκία αντιλήφθηκε ότι η Ελλάδα απέκτησε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα συμμετέχοντας σε έναν οργανισμό στον οποίο στο τραπέζι λαμβάνονται αποφάσεις εις βάρος της Τουρκίας. Συμμετέχει η Ελλάδα μερικές φορές, καθορίζει αυτές τις αποφάσεις και δεν συμμετέχει η Τουρκία. Αυτό οι Τούρκοι το θεώρησαν και δεν σας το λέω στην τύχη τώρα, έτσι. Το θεώρησαν ως ότι η Ελλάδα απέκτησε στρατηγικό πλεονέκτημα και έβαλαν στόχο διπλό. Είτε να αποβάλουν την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό δούλεψαν για το εκτροματικό δημοψήφισμα το 2015, δούλεψαν για το όχι, για να βγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πετύχουν το στρατηγικό του στόχο, είτε να μπει και η ίδια η Τουρκία. Αλλά να μπει τώρα με όρους δικούς της, όχι της κριτήρια Κοπενχάγης, όχι κριτήρια Άγκυρας πλέον. Αυτά λέει, με έχετε ανάγκη θα με βάλετε, αλλιώς δεν μπαίνω. Να με βάλετε με δικούς μου όρους. Τώρα λοιπόν τι έχει κάνει. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί είτε την Ουγγαρία, που είναι ο δούριος ούπος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε τουρκικής καταγωγής ευρωβουλευτές. Υπάρχει ένας τέτοιος που εξελέγει από τη Βουλγαρία, ο οποίος λέγεται Ιλχάν Κιουσούπ, για να δούμε, ναι, Ιλχάν Κιουσούπ, ο οποίος πήρε και μία κρίσιμη θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι, εξελέγει στην Προεδρία της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί, Βούλγαρος είναι ο άνθρωπος, αλλά τουρκικής καταγωγής. Αυτό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί το ψευδοκράτος και γίνεται, στέλνουν επιστολές στον Κιουτσούκ, προσπαθούν να καλέσουν κάποιους ψευδοβουλευτές του ψευδοκράτους της ψευδοβουλής εκεί μέσα με χαμηλό βαθμισμένα, αλλά δείχνουν παρουσία στην Ευρωβουλή. Λοιπόν, μας λέει ο Ανδρέας Πιμπίσης από το Φιλελεύθερο, η εκλογή του Ιλχάν Κιουτσούκ στην Προεδρία της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε αφορμή για το καθολικό καθεστώς να απευθυνθεί κοντά του με επιστολή για να προωθήσει τις θέσεις του στο Κυπριακό, του ψευδοκράτους. Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια άλλων ανάλογων ενεργειών από μέρος του κατοχικού καθεστώτος που επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την παρουσία τουρκικής καταγωγής ευρωβουλευτών. Στη νέα προσπάθεια πρωτοστατεί ο λεγόμενος πρόεδρος της Βουλής των Κατεχομένων του κατοχικού καθεστώτος, ψευδοβουλής, ο Ζορλού Τορέ, ο οποίος έστειλε επιστολές προς την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και προς τον Ιλχάν Κιουσούπ. Ο Βούλγαρος Ευρωβουλευτής ανήκει στην ομάδα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών. Στην επιστολή του προς τον Κιουτσούκ, ο Τορέ χαρακτήρισε ιδιαίτερη σημαντική την εκλογή του για το κατοχικό καθεστώς και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Κιουτσούκ θα είναι αποτελεσματικός στο να ακουστεί η φωνή του τουρκικού λαού της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και προσπαθούν να πούν οι Τούρκοι διάφορα, ότι οι Τουρκοκύπριοι ότι αδικούνται, ότι είναι αποκλεισμένοι από τον έξω κόσμο και όλα αυτά. Επίσης έχουν και διάφορες άλλες κινήσεις κάνουν στο Λονδίνο. Τους πονάει πολύ το θέμα της δικαστικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει, των διώξεων που έχει ξεκινήσει η Κυπριακή Δημοκρατία εναντίον σφετεριστών ελληνικών περιουσιών. Τους πονάει πολύ. Ίσως είναι το σημαντικότερο χαρτί που έχουμε στα χέρια μας για να πιέσουμε το ψευδοκράτος. Και μη σταματάς, Χριστοδουλίδη, και οι δικαστικές αρχές και οι ιδιοκτικές αρχές, μη σταματάτε. Κάντε διαφήμιση πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Μην κλέβετε περιουσίες Ελλήνων στα κατεχόμενα, διότι θα βρεθείτε στις φυλακές
Και θα χάσετε αυτά που δώσατε, θα χάσετε και αυτά που υποτίθεται αγοράσατε. Λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι οι ΗΠΑ, ο Φιντάν δήλωσε στην τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ: «Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας συνεχίζονται. Εάν ολοκληρωθεί η διαδικασία εξομάλυνσης, θα ενεργοποιήσουμε ένα θετικό σενάριο, δηλαδή θα μπορέσουμε να ανοίξουμε σημεία ελέγχου στα σύνορα με την Αρμενία». Δηλαδή, αν καταλάβαμε σωστά, τι έγινε, ο Φιντάν λέει, βάζουν όρους οι γενοκτόνοι στους γενοκτονηθέντες, υποκύψτε σε όσα σας ζητάνε οι Αζέροι για να σας ανοίξουμε τις πόρτες. Αυτά, για να μην σας θυμίσω τι μου είχε πει ο Σαλάν. Με τον Τούρκο θα κάνεις καλές σχέσεις μόνον όταν το ισοζύγιο ισχύος είναι υπέρ σου, όταν τον πατάς στο λαιμό, μόνο τότε γίνεται καλός φίλος. Αν συμβαίνει το ανάποδο, θα υποφέρεις όπως υποφέρομαι κι εμείς αιώνες. Αυτό το λάθος κάνει η Αρμένη, αυτό το λάθος κάνει και ο Μισοτάκης. Λοιπόν, το διάβασα, δεν το υιοθετώ. Σας είπα ότι τη σήμερον ημέρα αυτοί που σχεδιάζουν μυστικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι αυτά τα μαραφέτια, τα έξυπνα κινητά και γενικώς οι υπολογιστές αφήνουν ίχνη για οτιδήποτε. Διάβασα, δεν μπορώ, δεν έχω τη δυνατότητα να το διασταυρώσω, διάβασα πάντως ότι παίρνουν τα ίχνη των κινητών τηλεφώνων που κινήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες εκεί που εξέπεμπε το τηλέφωνο του 20χρονου, αυτού του 22χρονου τι ήταν, που πήγε να σκοτώσει τον Τραμπ. Και για παράδειγμα βλέπουν τον αριθμό τάδε 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 33. Αυτός ο αριθμός πήγε, ξαναπήγε, ξαναπήγε εκεί κοντά και μετά αυτός ο αριθμός βρέθηκε και στην Ουάσιγκτον και βρέθηκε και στην Ουάσιγκτον σε ένα κτίριο που είναι κοντά στο FBI. Προσέξτε, δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω, αλλά έστω και ως σενάριο μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, όχι να εμπλακούν οι άλλοι, μπορεί να συμβεί ότι δηλαδή μπορούν να βρουν ποιοι άνθρωποι ήρθαν σε επαφή μαζί του από τα κινητά που τα κουβαλούσαν μαζί τους. Θα μου πείτε, καλά, ετοίμαζαν μία δολοφονία και έπαιρναν μαζί τους κινητά για να, του Προέδρου, υποψήφιου Προέδρου, έπαιρναν μαζί τους κινητά για να αφήσουν το στίγμα. Δεν κάνουν όλοι, δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις ΗΠΑ. Έχουμε σοβαρές εξελίξεις. Η αίσθηση που έχω από αυτά που διαβάζω, δεν είμαι εκεί, ότι αυξάνεται η συσπήρωση γύρω από το πρόσωπο της Κάμαλα Χάρης. Και έχουμε και δημοσκοπήσεις, θα τις δούμε σε λίγο. Η κυβέρνηση Biden ανησυχεί πολύ για το ενδεχόμενο διακοπής των συνομιλιών στη Γάζα και τον κίνδυνο περιφερειακού πολέμου μετά τη δολοφονία του Χανίγια, αναφέρει το πόρταλ Axios. Ανησυχεί λοιπόν ότι θα μπορούσε να εκτροχιάσει η δολοφονία της συνομιλίες για την Συμφωνία Ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Biden. Ο Τραμπ για το γεγονός ότι ο Biden δεν έχει προσκληθεί στο συνέδριο των Δημοκρατικών. Φήμες λένε ότι αρνούνται να δουν τον Τζο Biden, τον υπναρά ή τέλος πάντων αυτό που δείχνει ότι έχει υπνηλία στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών. Τον μισούν και εκείνος τους μισεί. Τώρα προσπαθεί να βάλει μέσα στους δημοκρατικούς ο Τραμπ. Ο Μπλίνκεν μετέφερε μήνυμα στο Ιράν ζητώντας το να μην αντιδράσει μετά τη δολοφονία του Χανίγια, είπε το CNN επικαλούμενο πηγή. Σύμφωνα με συνομιλητή του καναλιού, ο Μπλίνκεν, στη διάρκεια συνομιλίας με τον αρχηγό της κυβέρνησης και υπουργό εξωτερικών του Κατάρ, τον Θάνη, του ζήτησε να μεταφέρει αυτό το μήνυμα στην Ιρανική πλευρά και στο Λιβανέζικο Σιητικό Κίνημα Χεζμπολάχ. Ο Σεΐχης του Κατάρ δεσμεύτηκε να το κάνει. Ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας, Τσακ Σάμερ, των Δημοκρατικών, ανακοινώνει νέο νομοσχέδιο για να διασφαλίσει ότι οι πρόεδροι των ΗΠΑ δεν έχουν ποινική ασυλία. Δεν τους βγήκε το σχέδιο με τον Τραμπ. Σχεδίαζαν
να το χώσουν μέσα, ίσως και να το απαγορέψουν να συμμετέχει στις εκλογές. Εκτός από την επιχορήγηση 500 εκατομμυρίων δολαρίων που υποσχέθηκαν οι ΗΠΑ στις Φιλιππίνες, η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε ότι θα διατεθούν και άλλα 128 εκατομμύρια για βελτίωση στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Φιλιππίνων. Ο υποψήφιος για την Προεδρία των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι, ανεξάρτητος υποψήφιος. Υπάρχουν στην πραγματικότητα μερικοί άνθρωποι που επωφελούνται από αυτή τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Τα οικονομικά συμφέροντα εταιρεών όπως η BlackRock, η State Street, η The Vanguard, αυτές οι μεγάλες εταιρείες κατέχουν το 88% του S&P 500. Αγοράζουν όλη τη στέγαση αυτή τη στιγμή και αυτό αυξάνει το κόστος της στέγασης σε αυτή τη χώρα για την Ουκρανία. Αγοράζουν όλη τη γεωργική γη σε αυτή τη χώρα και ενοποιούν τη γεωργία και αποτελούν πραγματικά μια υπαρξιακή απειλή για τη δημοκρατία. Ελέγχουν και τα δύο πολιτικά κόμματα, δίνουν λεφτά και στα δύο, ελέγχουν όλες τις στρατιωτικές εταιρείες. Ελέγχουν τους BlackRock, τη General Dynamics, την Northrop Grumman και τη Lockheed Martin. Έχουν ένα συμβόλαιο για να καταστρέψουν την Ουκρανία και έχουν επίσης ένα συμβόλαιο για να την ξαναχτίσουν και βγάζουν χρήματα και από τα δυο. Να σας πω, όταν το διάβαζα, λέω, μα είναι δυνατό να συμβαίνει? Δηλαδή βγάζεις λεφτά και από την καταστροφή της χώρας και μετά λες, έλα να την ξαναχτίσω, να βγάλω και από εκεί λεφτά. Ο λαός μας το είπε αλλιώς, να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω για να Γιάννη. Όλα τα έχει πει ο σοφός λαός. Ο Biden ενδιαφέρεται να ξεκινήσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία το συντομότερο δυνατό για να μην αφήσει το θέμα αυτό στην επόμενη αμερικανική διοίκηση, όποια και να είναι, είτε η Χάρις είτε ο Τραμπ, δήλωσε ο πρώην πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας στη Μόσχα, Άντονι Μπρέντον. Τώρα, πάμε να δούμε. Η Χάρις, όταν πήγε ο Νετανιάχου στο Κογκρέσο να μιλήσει, απουσίαζε. Και όταν συναντήθηκε μαζί του, του είπε, αυτό που συνέβη στη Γάζα τους τελευταίους 9 μήνες είναι καταστροφικό. Οι εικόνες νεκρών παιδιών και απελπισμένων πεινασμένων ανθρώπων που φεύγουν για να σωθούν. Μερικές φορές εκτοπίζονται για δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη φορά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να μείνουν αδρανείς. Και εγώ δεν θα σιωπήσω. Αυτό στην ουσία ήταν και απειλή στον Νετανιάχου. Τώρα λοιπόν μετά τη δολοφονία προσπάθησε, είπε φυσικά ότι στηρίζουμε, αναγνωρίζουμε το δικαίωμα και στηρίζουμε το Ισραήλ να αμυνθεί, αλλά ακολουθεί μια δύσκολη πολιτική ισορροπιών και λέγεται ότι τώρα αυτή η πολιτική ισορροπιών θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο που ήταν ούτως ή άλλως δύσκολη μετά τη δολοφονία του Χανίγια. Τι στάση θα κρατήσει δηλαδή, πού θα πάει, από εδώ ή από εκεί? Τώρα, είπαμε ότι η Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις του Associated Press και της NORC, δείχνουν ότι υπάρχει συσπήρωση και στους μαύρους και στους Λατίνους, τους Ισπανόφωνους, υπάρχει συσπήρωση και μεγάλη αύξηση σε σχέση με τη στήριξη που έδιναν στον Biden. Έχω τα στοιχεία τα ποσοτικά, δεν έχω χρόνο να σας τα πω. Τώρα, υπάρχουν 7 πολιτείες οι οποίες θα κρίνουν και ποιος θα είναι πρόεδρος. Σε αυτές τις πολιτείες, στις 5 από τις 7 προηγείται ο Τραμπ έναντι του Biden. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η νέα δημοσκόπηση δίνει στη Χάρις διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του Τραμπ στο Μίσιγκαν, 2 στην Νεβάδα, 2 στην Αριζόνα και 2 στο Ουισκόνσιν. Άρα έχει πάρει τις 5 η Χάρις, ενώ τους 5 τις είχε ο Τραμπ. Ενώ ο Τραμπ προηγείται με 4% στην Πενσιλβάνια και 2% στη Βόρεια Καρολίνα. Έχει μαζέψει 200 εκατομμύρια δολάρια σε πόσες μέρες η Χάρις και ξεκινάει άμεσα χθες μία διαφημιστική εκστρατεία 50 εκατομμυρίων. Τώρα, υπήρχε ένα συνέδριο μαύρων δημοσιογράφων, Εθνική Ένωση Μαύρων Δημοσιογράφων, και πήγε να μιλήσει εκεί ο Τραμπ. Δεν ξέρετε, να βάλει και τη γέφυρα και εκεί προσπάθησε να πει, αλλά δεν το έχει. Προσπάθησε να πει, εγώ ήξερα την Κάμαλα Χάρις ότι είναι Ινδύ.
διότι αυτήν την ταυτότητά της προέβαλε τόσα χρόνια. Και τώρα τελευταία λέει το παίζει μαύρη. Τελικά τι είναι, Ινδοί ή μαύροι? Αυτό λοιπόν το πήραν ως ρατσιστικό, έγινε και ένα μαλλιοβράσε και είχαμε και μια απάντηση της Κάμαλα Χάρης που λέει, έδωσε το ίδιο παλιό σοου μιλώντας με διχόνοια και ασέβεια. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο αμερικανικός λαός αξίζει κάτι καλύτερο. Ο αμερικανικός λαός αξίζει έναν ηγέτη που λέει την αλήθεια, έναν ηγέτη που δεν απαντά με εχθρότητα και θυμό όταν έρθει να αντιμέτωπος με τα γεγονότα. Αξίζουμε έναν ηγέτη που καταλαβαίνει ότι οι διαφορές μας δεν μας χωρίζουν, αποτελούν ουσιαστική πηγή της δύναμής μας. Και διάβασα, παιδιά, εγώ τι να σας πω τώρα, αυτό δεν το πίστευα όταν το είδα. Υπάρχουν 200 ερωτήσεις που δίνουν η ομάδα, η Επιτροπή των Δημοκρατικών που θα εγκρίνει τον Αντιπρόεδρο, βάζει, κάνει στην ουσία ανάκριση στους υποψήφιους Αντιπρόεδρους και τους δίνουν απαντήσεις σε 200 ερωτήσεις. Έχετε πληρώσει ποτέ για σεξ? Έχετε πληρώσει ποτέ για έκτρωση? Είχατε ποτέ συνέβρεση με ομοφιλόφιλο? Είναι τρεις από τις 200. Όλοι έχουν κάτι στο παρελθόν τους για το οποίο προτιμούν να μην μιλήσουν, δηλώνει ο Τζιμ Χάμιλτον, δικηγόρος που εργάστηκε στους Δημοκρατικούς στην αξιολόγηση πιθανών αντιπροέδρων. Και λέει διάφορα τέτοια, ότι οι ελεγκτές τους ξετινάζουν. Αυτό που γίνεται, λέει, μοιάζει με κολονοσκόπηση με τηλεσκόπιο. Τι να πω, δεν ξέρω. Και τελευταίο, πάμε γιατί τελειώσαμε. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι έγινε στην Άγκυρα ανταλλαγή ομήρων, εχμαλώτων, φυλακισμένων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έγινε στην Ελλάδα, έγινε στην Άγκυρα. Και σας ερωτώ τώρα, είναι επιτυχία αυτό της Άγκυρας ή αποτυχία? Και γιατί δεν θα μπορούσε να είναι η Ελλάδα μία τέτοια χώρα? Γιατί δηλαδή η Ελλάδα είναι δεδομένη να άγεται και να φέρεται από τον οποιονδήποτε? Και γιατί να μην έχει, στο βαθμό που της επιτρέπουν οι δυνάμεις της και το σύστημα, η υγεία του πολιτικού συστήματος, να έχει μια εθνική στρατηγική και υπόσταση και να μας υπολογίζουν? Η Τουρκία που βρίζει τους Αμερικανούς, βρίζει το ΝΑΤΟ, φιλοξενούσε τη Χαμάς, υποστηρίζει τους Ισλαμιστές τρομοκράτες, παρόλα αυτά κατορθώνει και γίνεται η περιοχή όπου γίνεται η ανταλλαγή εχμαλώτων. Οι Ρώσοι απελευθέρωσαν τον δημοσιογράφο Evan Greskovich της Wall Street Journal και τον πρώην πεζοναύτη, τον είπα, Paul Whelan, πήγαν στην Άγκυρα και οι Αμερικανοί απελευθέρωσαν αντιστοίχως δύο άλλους, ας πούμε, ομήρους που κρατούσαν. 6 F-16 ήδη βρίσκονται στην Ουκρανία με βάση δημοσίευμα των Times. Η Ουκρανία περιμένει, λέει, για να έχει μία αξιόλογη αεροπορική ισχύ να αντιμετωπίσει τους Ρώσους, θέλει 300. Λέει μπορεί να πάρει άλλα 20, συνολικά ίσως 80 αεροσκάφη F-16, αν όσοι έχουν υποσχεθεί ότι θα δώσουν, υλοποιήσουν τις υποσχέσεις τους, θα έχει 80 αεροσκάφη το 2024 και το 2025. Οι παραδόσεις F-16 στην Ουκρανία δεν θα μπορέσουν να επηρεάσουν σημαντικά τη δυναμική των γεγονότων στο μέτωπο. Τα αεροπλάνα θα καταρριφθούν και θα καταστραφούν, είπε ο Πεσκόφ, ακριβώς στην ουσία απαντώντας στην εξέλιξη αυτή που έφτασαν τα 6 F-16. Το καθεστώς του Κιέβου δεν έχει κανένα μαγικό χάπι ή πανάκια. Πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, είπε ο Πεσκόφ. Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Οι Ουκρανικές στρατιωτικές απώλειες έφτασαν τις 60.000 στρατιώτες τον Ιούλιο. Η Ζαχάροβα. Άνευ ουσίας διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία χωρίς τη Ρωσία. Ο διάλογος με το Βατικανό συνεχίζεται, υποστηρίζει εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είχαμε την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργείου Εξωτερικών του Βατικανού, του καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν στο Κίεβο, και ο οποίος είπε ότι πρέπει να συμμετέχει και η Ρωσία και να πάμε σε διαπραγματεύσεις. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η ανάγκη για διαπραγματεύσεις ακούγεται πλέον από περισσότερες φωνές. Είχαμε εκλογές στη Βενεζουέλα. Αμφισβητούνται από την αντιπολίτευση και από τη Δύση, ενώ ο Μαδούρο υποστηρίζεται από τον παγκόσμιο νότο, Ρωσία και Κίνα.
Ο Μαδούρο λοιπόν παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα ξένα ΜΜΕ στην πρωτεύουσα στο Καράκας και μεταξύ άλλων είπε: «Δεν πειράζει που δεν με αγαπάτε. Δεν αγαπάτε ούτε τον Τζάβες, ούτε τον Μπολιβάρ, ούτε ολόκληρη την ιστορία μας. Αλλά γιατί θέλετε να σύρετε τη χώρα σε πόλεμο με την βοήθεια των μέσων σας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Να σας υπενθυμίσω τα όπλα μαζικής καταστροφής στο Ιράκ που λέγατε ότι υπήρχαν. Ποιος επινόησε αυτή την ιστορία? Ποιος από τα δυτικά μέσα ζήτησε συγγνώμη? Όλα τελείωσαν με τη δολοφονία ενός εκατομμυρίου Ιρακινών. Ποιος από τα δυτικά μέσα που υποστήριξαν εκείνα τα ψέματα ζήτησε συγγνώμη? Πού ήταν οι απολογίες από το CNN, το BBC, το Associated Press και άλλα πρακτορία, την Washington Post και τους New York Times? Ποιος ζήτησε συγγνώμη από τα εκατομμύρια οικογένειες στο Ιράκ, των οποίων τα αγαπημένα πρόσωπα πέθαναν? Και ποιος ζήτησε συγγνώμη για την εισβολή και το θάνατο περισσότερων από 200.000 ανθρώπων στη Λιβύη, για τη δολοφονία του μεγάλου ηγέτη της χώρας Καντάφη? Ποιος ζήτησε συγγνώμη για 20 χρόνια καταστροφής και θανάτου στο Αφγανιστάν? Γιατί θέλετε να σύρετε τη Βενεζουέλα σε πόλεμο? Γιατί όλη αυτή η εκστρατεία εναντίον μας? Η Βενεζουέλα έχει τη δική της αλήθεια και θα την υπερασπιστώ. Δεν φοβάμαι τα ψέματά σου, θα το παλέψω με την αλήθεια». Λοιπόν, είδα όμως την ίδια στιγμή ένα τετρασέλιδο δημοσίευμα με όλους αυτούς να προσπαθούν να αποδείξουν ότι τις εκλογές κέρδισε η αντιπολίτευση στην Βενεζουέλα, να προβάλλουν την αντιπολίτευση, να ξαναφέρουν στο προσκήνιο τον Γκουαϊδό. Εγώ δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν οι εκλογές ήταν σωστές ή όχι και αν τα αποτελέσματα ήταν σωστά ή όχι. Σας είπα τι λέει ο Μαδούρο, σας λέω τι λέει και η άλλη πλευρά. Λένε ότι εμείς κερδίσαμε και περιμένουμε να δούμε αν θα βγει άκρη ή αν τελικώς θα καταρρίξει και η Βενεζουέλα, μια χώρα όπως αυτές που προανέφερε ο Μαδούρο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ένας φίλος που λέει ότι το ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ, ακούστε. Ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της χώρας δεν είναι παιχνίδι. Δεν λέω ότι πρέπει να είμαστε με κάθε κόστος παντού. Πρέπει να διεκδικήσουμε μια θέση στο ΝΑΤΟ που θα είναι τέτοια που θα υπερασπίζεται τα εθνικά μας συμφέροντα. Μπορούμε να το κάνουμε, δεν το κάναμε τώρα. Από εκεί και μετά, ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της χώρας δύο φορές επιχειρήθηκε να αλλάξει. Μία ήταν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εθνικός διχασμός, μικρασιατική καταστροφή, και δύο ήταν στη γερμανική κατοχή, που κάποιοι ήθελαν να μας πάνε από εδώ, κάποιοι από εκεί. Δεν συνεννοήθηκαν, εδώ οι δικές μας ελίτ. Πήγαμε στον εμφύλιο και πληρώνουμε ακόμα και σήμερα. Άρα αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα για να τα πετάμε και να... Εντάξει. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.